Πριν ποτέ απεριποίητη. Νομίζω ότι είναι ένας σεβασμός και προς τους γύρω, αλλά και προς τον εαυτό σου. Συνήθως άμα με συναντήσεις, θα με βρεις με τις φόρμες μου, με τα αθλητικά μου. Να, σε φάνει. Βεβαίως. Περπατάω, κάνω διάδρομο, κάνω βάρη. Πάρα πολύ ώρα κολύμπει το καλοκαίρι. Με στάζω. Με το Λιάγκα μαζί. Μου δίνεις μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί να με πείσει να ξαναγίνω χειμερινή κολυμπήτρια, γιατί ήμουνα κάποτε. Πες μου πώς γίνεται, είσαι 51 χρόνια με τον Νίκο σου. Τον φροντίζω πάρα πολύ και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ το ίδιο. Εγώ της πολιτικής. Φτάσατε ποτέ στο χωρισμό να σου πει, έλα, σταμάτα πια. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό. Η δική μου μέρα ξεκινάγε με το ξύπνημα των παιδιών. Το μεσημέρι τι θα φάμε, τα παιδιά έχουν καθαρά ρούχα, οι κάλτσες είναι στο σιρτάρι. Φυσικό, έτσι ξεκινάει μια μητέρα. Είσαι υπέρ της παντόφλας. Είμαι υπέρ της αυστηρότητας, σαφώς. Τα παίρνω άμα χρειαστεί. Αλλά όχι και όχι. Τηλεόραση βλέπεις? Πώς δεν βλέπω όλα. Τι σου αρέσει? Βλέπω εσάς το μάτι. Α, σας αρέσουμε. Εννοείται. Πριν 13 χρόνια είχες ένα ατύχημα στο Σκόπελο. Είχα την ατυχία να φύγει μια ομπρέλα επειδή είχε λίγο αεράκι και όσο αρκεί αν ακούγεται έτσι. Να καρφωθεί στο μάτι μου η ομπρέλα. Έκανα 9 εγχειρήσεις. Αλλά το μάτι μου σώθηκε. Ηλικία σου τι λέει? Έχω γεννηθεί το 1943. Κάνεις το πρόσωπό σου μπότοξ, θεραπείες, αυτά ασχολείσαι? Ναι, βέβαια ασχολούμαι. Κάνεις τα μυστικά μου. Καλά, δεν κάνω και πάρα πολλά πράγματα γιατί έχω και την ιστορία με το μάτι μου. Κάνουμε έτσι πιο απλά πράγματα. Θεωρώ ότι οτιδήποτε κανείς μπορεί να κάνει, να το κάνει. Παιδιά, είναι 72 χρονών αυτή η γυναίκα. 72.